Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη γίνεται συζήτηση για την τέταρτη δόση. Σύμφωνα με τα όσα είπε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη σε τηλεοπτική συνέντευξη. Μάλιστα, η τέταρτη δόση θεωρείται βέβαια και ήδη συζητείται η προμήθεια των εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και μένει να διευκρινιστεί το πότε θα γίνουν. Πάντως, για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις δόσεις που έχει κάνει κάποιος, η Ευρώπη προσανατολίζεται στην λήξη του 9 μήνες μετά την τελευταία δόση που λαμβάνει ο κάτοχός του, πυροδοτώντας έτσι τα σενάρια που κάνουν λόγο για εμβολιασμό με την τέταρτη δόση 9 μήνες μετά την λήψη της τρίτης. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή είναι και μία μάχη με το χρόνο, οπότε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να την εμποδίσουμε, κέρδος θα είναι κέρδος στους εμβολιασμούς, κέρδος στην ενισχυτική δόση. Προφανώς και θα συζητηθεί λοιπόν το θέμα αυτό. Υπάρχει επίσης το θέμα των εμβολιασμών με όλη αυτή τη συζήτηση που υπάρχει για τρίτη και ακόμη και για τέταρτη δόση, διότι όπως αντιλαμβάνεστε η Κομισιόν θα πρέπει να προμηθευτεί αυτά τα εμβόλια ναι. Εγκαίρως, όποτε και αν γίνουν, όπως ξέρετε μια επιστημονική συζήτηση, συζήτηση για τις δωρεές εμβολίων. Η Ελλάδα 3 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων έχει παράσχει ήδη σε τρίτες χώρες και διμερώς και στο πλαίσιο του μηχανισμού COVAX. Και βέβαια το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εμβολιασμό υπάρχει μια συζήτηση για το πότε θα πρέπει να λύγει η ισχύ του. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει να ευθυγραμμιστεί σύντομα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην ισχύουν πότε το περιμένουμε αυτό, κυρία Πελώνη? Πότε θα υπάρχει αποτέλεσμα? Θα γίνει συζήτηση σήμερα. Θα γίνει συζήτηση σήμερα. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα καταλήξει. Αντιλαμβάνομαι ότι η πρόταση της Κομισιόν προσανατολίζεται είναι στο 9 μήνο. Δεν διαφωνούμε εμείς με μια τέτοια πρόταση. Άλλωστε, εμείς ήμασταν από τους πρώτους που ήμασταν αυστηρότεροι, μάλιστα, στα δικά μας μέτρα. Η εμπειρία μου λέει ότι ποτέ δεν καταλήγει αυτό σε μια συζήτηση, αλλά μπορεί να μας εκπλήξουν οι ηγέτες και να υπάρξει.